Στι 29 Απριλίου, η κυβέρνηση θα ανακοινώσει τον οδικό χάρτη για την σταδιακή άρση των περιοριστικών μέτρων μετακίνηση και άρση των απαγορεύσεων εργασία. Ο οδικό χάρτη που θα προβλέπει την άρση των μέτρων σε διάφορε φάσει, με μία περίοδο δύο εβδομάδων να μεσολαβεί στο ενδιάμεσο κάθε φάση. Ο Υπουργό Εσωτερικών Νίκο Νουρί με δηλώσει του στον Αντένα τόνισε πω η άρση των περιορισμών θα αρχίσει το πρώτο δεκαήμερο Μαου, αφού πρώτα συνεχτιμηθούν η συμπεριφορά των πολιτών την περίοδο του Πάσχα, τα κρούσματα μεταξύ των Κυπρίων που επαναπαντρίζονται και οι απόψει των ειδικών. Όλα τούτα δεν μπορούν να συνεχτιμηθούν κατά την προσωπική μου άποψη πριν από το πρώτο δεκαήμερο Μαου. Στο πλαίσιο των σχεδιασμών τη κυβέρνηση για επανεκκίνηση τη οικονομία, ο πρόεδρος Αναστασιάδης είχε σήμερα χωριστέ συσκέψει με την συμμετοχή εργοδοτικών και συνδικαλιστικών οργανώσεων καθώς και των συνδέσμων στην ξενοδοχειακή βιομηχανία. Η στρατηγική για σταδιακή άρση των περιοριστικών μέτρων και επανεκκίνηση της οικονομίας θα εξαρτηθεί πλήρως από τα επιδημιολογικά δεδομένα. Αύριο, ο πρόεδρο Αναστασιάδη θα έχει συνάντηση με την επιδημιολογική ομάδα για την πρώτη δέσμη τη σταδιακή άρση των μέτρων. Όπω πληροφορείται ο Αντένα, εργοδοτικέ και συνδικαλιστικέ οργανώσει ζήτησαν στην πρώτη φάση να επιτραπεί και η αύξηση των μετακινήσεων τουλάχιστον σε δύο κάθε μέρα. Στην πρώτη φάση εισηγήθηκαν την επαναδραστηριοποίηση του κατασκευαστικού τομέα και όλων των συναφών και συνδεδεμένων με αυτών υπηρεσιών και επαγγελμάτων. Παράλληλα, προτείνουν να επαναλειτουργήσει στη βάση τη λειτουργία υπεραγορών και φούρνων στην ολότητά του το λιανικό εμπόριο. Θα περιορίζεται ο αριθμό που είναι εντό ενό χώρου σε 4-6 άτομα ανάλογα με το χώρο. Στην δεύτερη φάση προτείνουν να επιτραπούν και οι ανοιχτοί χωριάθλοι ενώ θα μπορούν να επαναλειτουργήσουν και άλλοι επαγγελματίε. Όπω όπως για παράδειγμα μουσεία, πολιτιστικά κέντρα, κουρία, κομμωτήρια, γυμναστήρια, ακόμη και οι εκκλησίες.